Ήβρα την ευκαιρία και δανείστηκα λίγο που το μυαλό σου και σκέφτηκα κι εγώ. Άντε, Μαρούλα, θα μιλήσουμε σοβαρά, περιπέζω ένα στον άλλον. Άντε, λάλε να μου θέλεις. Λεπτομέρειες σύντομα και σε συντομία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλω αδάμου μου υποψηφιότητα για τις βουλευτικές που είναι κοντά. Για να βγω μεταξύ μας δηλαδή, γιατί έχω και πολύ τσάσε, ναι. Λοιπόν, θα πιάσω όμως τούτους τους ψήφους και θα τους κρατήσω ως τις προεδρικές. Και για μένα αρκεύουν τα βαζάρκα. Τι μου διάτε για να σας τους δώσω. Μαρούλα, αυτό μπορεί να θεωρηθεί πολιτικός εκβιασμός. Εμείς τι θα το ονομάσουμε? Πολιτική συναλλαγή. Στελεοφόρους και πλατείες, καθημερινές και αργίες. Κόσμος έρχεται και πάει, μα κανείς δε μας ρωτάει. Σε ποιο δρόμο τελικά η ζωή δική μας πάει? Σε ποιο δρόμο η ζωή μας, σε ποιο δρόμο η ζωή μας πάει? Το στημένο το παιχνίδι το κερδίζουν πάντα οι ίδιοι, κι όλοι οι άλλοι στη γωνία περιμένουν μ' αγωνία. Το δικό τους το ταξί που θα αλλάξει την πορεία για να πιάσουν την καλή. Αρκέψαν που τα τώρα. Τι αρκέψαν, ρε Μαρούλα? Τα κόμματα. Να μ' αρκέψαν. Τους Καυκάες. Γιατί πότε παρετήσα? Έτσι, να σκευάζει η Μαρούλα που τσι κάτω και να κάνετε πολιτική συζήτηση εκ του μακρόθεν. Ενοχλούμε σε. Λίον, κάνω λογαριασμούς. Του γραφείου. Της επιχείρησης, Μαρούλα. Τώρα να έρθω κοντά να συνομιλήσουμε εκ του συνεγγύης για να μην ενοχλούμε τον κύριο επιχειρηματία. Για την επιχείρηση του να ανοίξει αλλού γραφείο, πέτου. Άιστον τον Κατζάρι, Νετζίνο, πέ μου, ποιοι έμπαρκεψαν Καυκάες πάλι? Οι βουλευτές. Οι βουλευτές, μα είναι τα πράγματα έρκεψαν Καυκάες οι βουλευτές. Ένα, να μπω. Τις βουλευτικές, ρε. Μα πότε είναι οι βουλευτικές? Το Μάιο είναι οι βουλευτικές, Πάμπο. Εγώ απορώ για ποιο λόγο κάνουν τόσο καυκά για να γίνουν βουλευτές. Είναι καλή δουλειά το βουλευτή, κύριε Μαρούλα, είναι καλή. Ξέρω εγώ, έκανα καμιά φορά. Ο μισθός τους είναι πολύ άγρος, η συντάξη τους. Μα πόσος είναι ο μισθός τους? Ένα, δυο χιλιάδες, δυο μισή, για μένα, κατάλαβες. Ρε, κύριε λέεις, μα πιάνουν 2.000 λίρες το μήνα για να συνεδριάζουν μια Πέμπτη. Μα πολλά δύσκολο, ρε Μαρούλα, να κάνεις έτσι τα χέρια σου πατσίν το πράγμα κουμπημένα τότε ζόρες και να καυκαλατίζεις με τον καθένα και ο ένας καυκάνα απέναντι στον άλλον, είναι. Ρε, εγώ κάθε μέρα καυκαλίζω τα μέσα και μάλιστα παραπάνω που λόγω τους και αν και 500 λίρες να βγάλω το μήνα. Πήγαινε, Μαρούλα, πήγαινε, γίνουν βουλευτίνα. Τουλάχιστον κάθε Πέμπτη να έχεις έναν τόπο να εκτονώνεις, να ησυχάζουμε, τζελί. Ξέρεις, κυρία Μαρούλα μου, ότι οι κρατικοί υπάλληλοι έχουν πολλά καλούς μισθούς. Μα οι βουλευτές είναι κρατικοί υπάλληλοι. Όχι, οι βουλευτές είναι μη κρατικοί, αλλά ακόμα καλύτερα. Δεν μου λέει ξενάκι, οι υπουργοί πόσα πιάνουν? Δεν ήξερα πόσα πιάνουν, κυρία Μαρούλα μου. Μπορώ να σου πω όμως πόσα ξοθιάζουν τον καιρό που ήμουν στο κέντρο και τραγούδαν. Ξοθιάζουν πολλά, α? Τίποτε απολύτως. Είναι δυνατό, μα ούτε έναν ποτό. Κάθονται όλη νύχτα για με άποτη. Όχι, πια πίνουν και διασκεδάζουν και τρώουν και όλα, όλα τα φασίλια του κέντρου. Και μόλις έρθει η ώρα και τελειώσει το πρόγραμμα, πάει κοντά του ο μπός και λαλεί του. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, επιτρέψετε μου να σας κεράσω. Α, και επιτράει παντός. Όχι, όχι, ναι. Στην αρχή να αρκεύκαν και λαλούσα, ξέρεις, μα δεν γίνεται, δεν πειράζει, μια άλλη φορά, ξέρεις. Ναι. Επέμενε τον μπός όμως. Όχι, να σας κεράσω, δεν είναι δυνατόν, είναι τιμή μας που ήρθε στο κέντρο μας, να σας κεράσω τα ωραία στα βαλιά, ξέρω εγώ αυτά. Τζίνιο, κάνα δυο φορές να αφήνει να τον ανοηθεί ότι είναι θελαζίν, και στραφεί επιτρέπαντος. Καλά, ρε Μαρούλα, εν ξέρεις ότι τούτοι ούλοι όπου πας δεν πληρώνουν? Πού να το ξέρω, ρε Σίμω? Επήραμε καμιά φορά μαζί τους. Εγώ μια φορά δεν μίλησα σε υπουργό. Τότε που ήρθε ο δικός μας η τσάκαρεν τα ταξιά. Γιατί εγώ κάθε μέρα μιλώ τους και ξέρω τα.
Πού το ξέρεις, Κάρλο? Ξέρω τα ρε Μαρούλα, είναι της πάση γνωστό ότι όταν είσαι υπουργός, βουλευτής, αρχιδιευθυντής του Υπουργείου, όπου πάεις, δεν πληρώνεις. Καλά, εμένα γιατί μου το είπετε? Μα δεν μπορώ να σου πω. Τούτον το πράγμα. Μα ρε Μαρούλα, είσαι καλά. Πάνε σαν έμον να ζυγωστώ που το καράζ. Να έρθω από εκεί που είσαι, να σε έβρω, να σου πω ρε Μαρούλα, ξέρεις το ότι ο υπουργός, ο βουλευτής, ο αρχιδιευθυντής του Υπουργείου, όταν πάει έξω, δεν πληρώνει. Ήταν να σου πω έτσι πράγμα. Γιατί ρε? Εγώ άμα να ακούσω τίποτε έρχομαι μάνι μάνι και λαλό σας το. Εσάς βαρύσας ο κόπος. Εγώ Μαρούλα έχω σταματήσει εδώ και καιρό να λέω οτιδήποτε σε αυτό το γραφείο. Γιατί? Διότι εκτός του ότι όταν πω κάτι θέλετε αμέσως να μου πείτε ότι σας παίζω τον έξυπνο, δεν είσαστε σε θέση να αντιληφθείτε αυτά που λέω. Τούτα αντιλαμβάνουμε τα. Πέ μου ρε Αδαμό, ξέρεις πόσος είναι και ο μισθός τους? Γύρω στις 4.000 λίρες. Μα τον μήνα? Όχι το χρόνο. Εσύ σοβαρό μιλάς? Μαρούλα, όταν ένας ανώτερος κυβερνητικός υπάλληλος πιάνει 3.000 λίρες τον μήνα, ένας υπουργός θα πιάνει παραπάνω. Οδός Αγίων Πάντων ξενάκι, πάντων, πάντων, πάντων. Okay. Οδός Αγίων Πάντων. Οκ, okay, Άγιε Πάμπο. Δεν πουσε αριθμό τώρα. Ένα έχει αριθμό μπόξο, ρε ξενή. Μα γιατί Πάμπο μου, οπότε πιάνεις εσύ τηλέφωνο τα σπίτια, δεν έχουν αριθμό. Ρε ξενή, να μπεις μες στον δρόμο, εντάξει. Το τρίτο σπίτι δεξιά, είναι πολλά δύσκολο. Έγινε. Over. Over, και να πάει σήμερα, σήμερα. Ξανά over. Να μου εδωρείς έτσι. Περιμένω να μου πεις. Περιμένω και άστο. Αλλό, γραφείο ταξί μάλιστα. Ναι. Συγγνώμη. Ναι, σε 5 λεπτά θα είναι κοντά σου. Βεβαίως. Ναι. Ευχαριστώ που μας προτιμήσετε. Γεια σας. Κούρσα να κάνει μακλήρα Μαρουλά, δεν βγαίνει. Πε του Αδάμου να πάει, να τελειώσουμε πρώτα την κουβέντα μας. Μαρουλά, κουβέντες έτσι δεν τελειώνουν. Πε του Αδάμου να πάει λαλό σου. Πείτε μα. Αδάμο, κούρσα να κάνει μακλήρα και οι υπόλοιποι οδηγοί είναι όλοι απεισχολημένοι. Bye. Over. Ήταν που πάθες τώρα με τους μισθούς των υπουργών. Ένα δικαίωμα, ρε Σίμω. Να δουλεύω εγώ ένα χρόνο για να βγάλω τα ριάλια που βγάλουν γίνει σε ένα μήνα. Κοινωνία δική. Γιατί, ρε Σίμω, έχει τίποτε δίκιο μες στην κοινωνία, ρε κουμπάρ. Κι άμα ήρθε ο Νταλάρας, κύριε Σίμω, εγώ έδωσα 15 λίρες για να πάω να το δω. Γιατί, ρε Μαρούλα, εγώ, 15. Ήρθε μου και έβγαζε μια λίρα τύψα, αμέ, και βάλαμε και κάτσα τέλεια πίσω. Ναι, κατάλαβα, ρε. Επειδή επιλεπτυρώσετε 15 λίρες στον Τελάραν και κάτσα σας πίσω, σημαίνει ότι η κοινωνία είναι άδικη. Σαν πάτε πριν να αγοράσετε εισιτήρια που μια που πιο γλυωρά και να σας κάτσουν πιο μπροστά. Γλυωρά που πιάμε, ρε Σίμω. Άκου να μπουλαλεί. Που τους πρώτους που πιάμε. Και οι θέσεις συμπροσθενές ήταν όλες όφκερες. Κοπέλα μου, λαρδείς, βαρβέτα με. Όλα, λαλί μου. Τούτες για τους επίσημους. Κατάλαβες, Σιμεώ. Κι άρκεψε η παράσταση, η μισή επίσημη ήρθαν, οι θέσεις τους ήταν όλες όφκερες. Και εμείς που δώσαμε 15 λίρες, κάτσαμε στέλια πίσω. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, για να καταλάβω κι εγώ έρημος το παράπονο σας. Δηλαδή, το παράπονο σας είναι ότι οι υπουργοί πιάνουν μεγαλύτερο μισθό ή όταν έρθει ο Νταλάρας πληρώνεται 15 λίρες και καθίσκουν σας πίσω. Και τα θυκώ. Να γίνεις υπουργός, Μαρούλα μου, και παραπάνω μισθό να πιάνεις και όταν έρχεται ο κύριος Γιώργος Νταλάρας να σε καθίσκουν πρώτη θέση κυρία των τιμών. Αυτό είναι δύσκολο. Γιατί? Γίνεται να γίνουμε υπουργοί, ρε Μαρούλα, είναι ακόμα δύσκολο. Γιατί άλλοι είναι καλύτεροι. Από εμένα τώρα τι θέλεις, Μαρούλα? Τη γνώμη σου. Αν κάνεις για υπουργίνα. Όχι, γιατί να μου πεις ότι έκανα. Ιδού είπες το και μόνη σου. Μα έλα που πιστεύω εγώ τι κάνω. Πιστεύε και μία ερεύνα κάνω. Πέ μου ρε Αδάμο. Ακούω. Λοιπόν, το γραφείο θα με ποιος το δίκα. Ποιος το κρατά στα σέρκα του. Επίσημα ή ανεπίσημα. Στην ουσία. Αγαπητή Μαρούλα, οφείλω να ομολογήσω ότι παρόλες τις προσπάθειες τόσο εμού όσο και άλλων συνεργατών του γραφείου, δεν κατέστη δυνατό να αναλάβουμε τη διοίκηση του γραφείου. Τον τελευταίο λόγο ως εκ τούτου, που συγκεντρώνεται στις δύο μαγικές λέξεις «πέ μου», τον έχεις εσύ. Ρε Αδάμου να χαρείς ένα ναι και ένα όχι να μου λαλείς. Μαρούλα μου, είναι αδύνατο να απαντήσω με ένα ναι και ένα όχι και να εκφράσω αυτήν τη στιγμή τις περίπλοκες και ευαίσθητες ισορροπίες που επικρατούν στο γραφείο μας. Το γραφείο πάει καλά για μου. Θα μπορούσε να πάει και καλύτερα. Ναι ή όχι? Ναι με επιφυλάξεις. Ξέρεις κανέναν υπουργείο που να πάει καλά? Όχι χωρίς επιφυλάξεις. Θα δεις. Εγώ καταφέρνω τα καλύτερα.
Και θα πάει, Μαρούλα μου, στον πρόεδρο και θα του πει: κάμε με υπουργό για να του κάνει τα υπουργεία του γραφεία ταξί. Μοιάζω σου για πελή. Να πάμε στην παρακάτω ερώτηση, Μαρούλα. Ελάτα. Άντε! Και τώρα εγκατέβηκε σου ιδέα να γίνεις υπουργός για να σάσεις την κυβέρνηση, ρε Μαρούλα. Είναι εγώ που θέλω να σάσω το γέ μου. Θέλω μια καλύτερη δουλειά, με καλύτερο μισθό, με σταθερό μισθό. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, να έρχεται το τσεκούδι. Γίνε καλύτερα πρόεδρος, διότι ο μισθός του πρόεδρου είναι μεγαλύτερος που του υπουργού, Μαρούλα. Όχι, όχι, είμαι μισό ακόμα για πρόεδρος. Άμα κλείσω τα 70, θεωρούμε και κάνουμε. Ρε Μαρούλα, τώρα δουλειές για υπουργός, κάνουμε να βγει πάνω και ψηλά. Μην ακούω χαμηλά, να συναντιούμαστε. Ερώτησα και έμαθα, κύριε Πάμπο. Είναι από μαθητές και καμιά θέση νόφτσερη. Για τούτες όλες τις θέσεις χρειάζονται προσόντα. Σχέδια υπηρεσίας, η μίση μου. Όχι χρειάζονται πτυχία. Όχι τσισί, ξέρω εγώ να μου τα λαλούν. Όχι εξετάσεις. Εσείς είδατε κανέναν υπουργό πριν να τον διορίσουν να του κάνουν εξετάσεις? Έχει δίκιο μας τώρα, εσύ. Και εγώ τον καιρό που ήρθα πήγαμε στο Υπουργείο Εργασίας, λάθος έτσι για τις εκατέβηκα από απλία, είμαι άνεργος, να μου βρείτε καμιά δουλειά, να με γράψετε τα μέρα, να μου βρείτε καμιά δουλειά. Λαλή μου, είναι τα δουλειές, ξέρεις, κύριε, αλλά όσοι είμαι ασυρματιστής και ξέρω ότι οδηγώ και ο πλοίο. Λαλή μου, είναι τα δουλειά να σου βρούμε, κύριε, να σου βρούμε να οδηγάς πλοίο μαζί στεριά. Έλα, κέντρο! Έλα, κέντρο! Άντε ρε, απάντα τώρα τον ασύρματον και ύστερα λαλή μας τις ιστορίες. Από όταν απάντησες ασύρμα, έλα ρε, άλλα μου, ακούμε εσύ. Μαρούλα, τσάμε. Κεντάμε. Είμαστε στο προεδρικό παιδί, να πω μέσα να πιάσω καμιά φόρμα. Ναι. Τα φόρμα. Πέ μου, Λαλίστα. Κύριε Καλυπουργό, έβαλουν ρε Μαρούλα. Έβαλα μια αντιοφάντη. Πάντως εσένα, κύριε Μαρούλα, αν σε βάλουν, δεν θα βρεθεί πλάσμα να σε φάει. Δεν ξέρω και ξέρεις, ένταλος διορίζουν τους υπουργούς. Διορίζει ο πρόεδρος. Ένταλος τους διορίζει. Ένταλος τους διορίζει. Πιάνει τη λίστα και λαλεί τούτο σε για το υπουργείο, ο άλλος για το άλλο το υπουργείο. Α, και βρίσκει τους έτσι μες στο δρόμο. Όχι, αν τους έφυγε μες στο δρόμο, είναι να δείξει πάνω μας που δούμε όπως τους πελούς τους γυρούς γυρούς μες στο δρόμο. Ρε Μαρούλα, πέμπουν του λίστα τα κόμματα, να το έξι. Να λέω, φερέ ένα ρε. Κύριε Μαρούλα. Πέμπουν του λίστα τα κόμματα, μάνα μου, και λέει και βάλει τους. Έτσι κάνουν ρε. Εγγράφτηκες σε κόμμα. Αφού σε κόμμα δεν εγγραφτήκες, ίνταλος θα σε προτείνουν. Απάντα του, γιατί θέλω να ακούσω και εγώ ρε Μαρούλα την ερώτηση. Ρε Σίμω, άμα γραφτώ σε κόμμα, έχει τόσους που περιμένουν στη σειρά. Εμένα είναι να προτείνω. Τώρα μιλάς λογικά. Είναι να προτείνω εγώ τον εαυτό. Κύριε Μαρούλα, είχασαι για σοβαρό άνθρωπο, ξέρεις. Μα σοβαρά που μιλώ. Είναι τώρα μιλάς σοβαρά ρε παιδί μου. Να πάω εγώ να προτείνω τον εαυτό μου. Περίμενε ρε Σίμω να μας εξηγήσει. Είναι να πω να περιμένω ρε Παμπού, σοβαρά τούν τα πράγματα. Μα χάσαμε τη σοβαρότητα μας πιο μέσα στον τόπο. Ό,τι κατεβεί του καθενό να λαλεί πιο δηλαδή. Όλοι λαλούν ρε, αν πήγε του την πειράζει, πέ μου ρε Μαρούλα, λάλε μου εμένα ρε. Για να πιάσω έτσι πόστον, πρέπει να έχω οπαδούς να επηρεάζουν καταστάσεις. Εσύ είναι τα καταστάσεις επηρεάζεις, το ξενάκι και τον Πάμπο. Εμένα δεν με επηρεάσε να πω. Θα αποκτήσω οπαδούς. Να κάνεις fan club όπως το ξενάκι. Θα κατεβώ στις εκλογές. Μα εκλογές για υπουργός. Όχι, για βουλευτής. Υπουργός ξαβουλευτής δεν μπορεί να βάλει. Ο Τυλάχη, ρε. Εμείς οι Βλάχοι και ο Τυλάχη, η Τσίνταρος είναι να κατεβείς μόνοι σου, ξαμε ποήλα του. Ρε, μα έτσι να κατεβώ εγώ στις εκλογές για να βγω. Είναι να κατεβείς καλό. Για να μην βγω. Σατανικό. Η Μαρούλα! Ναι, η Μαρούλα που δεν την υπολογίζαμε, πήγαινε, έκαμε, έφτιαξε. Έμαθε, ερώτησε, έμαθε, πληροφορήθηκε, σκέφτηκε, ζήγησε, αποφάσισε και κατάστρωσε και έφασισε. Εγώ δεν καταστρώνω σατανικά σχέδια, ξενάκι. Ναι, αλλά η Μαρούλα κατάφερε να τη βγάλω τη και το καπέλο που να φορήσω. Συγκρατήσω να ακούσουμε κι εμείς. Αποφάσισε να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής για να μην έφυγε. Δώστησε τους 5 ψήφους τους δικούς μου να βγει. Μα αφού είπαμε ότι δεν θέλει να βγει. Είπαμε, δεν θέλει να βγει. Ξενάκι. Αν δεν είχα γενέκα και μωρά, θα πήγαινα ναύτης πας στα πλοία. Αφού πιάνεις ο ήλιγκος, ρε Αδάμο. Ήλιγκος πιάνει με τούτα που ακούω να μου λαλείτε. Ευαρέθηκα να σας ακούω να μου λαλείτε βλακίες. Ναι, αλλά πιέζε κατάστρωσε το σχέδιο, η Μαρούλα, Αδάμο. Καταλαβαίνεις, κατάστρωσε το και μάλιστα τέλεια η Μαρούλα. Έτσι μου είπε, και βάλει την απόφαση να καταφέρει να βάλει υποψηφιότητα και να μην ευκεί βουλευτίνα, είπε η Μαρούλα. Για να μας περιπέζουν μες στις στράτες. Και αυτήν τη φορά όχι τον Αδάμο, πέ της Μαρούλας. Ξανακατηθέλησες
εσύ. Αναμένω. Κουρσά. Μαρούλα, άφησε τα τούτα και σε παρακαλώ, απάντα μου τούτο που θα σε ρωτήσω. Πώς το δικό σου το μυαλό σκέφτηκε κάτι που μόνο το δικό μου το μυαλό μπορούσε να σκεφτεί. Να σου πω. Λοιπόν, προχτές, Αδάμο, εκοιμήθηκες πατσίν την πολυθρόνα. Είναι συχνά που κάθομαι σε εκείνη εκεί την πολυθρόνα και με παίρνει ο ύπνος για να ξεκουραστώ. Όχι, όχι, τούτο ήταν διαφορετικό, εκοιμήθηκες έτσι πολλά βαθιά. Παραμίλου, τι είπα, τίποτα. Τίποτα. Απλώς εγώ ήβρα την ευκαιρία και δανείστηκα λίγο που το μυαλό σου και σκέφτηκα κι εγώ. Άντε, Μαρούλα, να μιλήσουμε σοβαρά, περιπέζουμε στον άλλον τώρα. Άντε, λάλε να μου θέλεις. Λεπτομέρειες σύντομα και σε συντομία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλω Αδάμου μου υποψηφιότητα για τις βουλευτικές που είμαι κοντά. Για να βγω μεταξύ μας δηλαδή, δεν έχω και πολύ τσάσεν, ναι. Λοιπόν, θα πιάσω όμως τούτους τους ψήφους και θα τους κρατήσω ως τις προεδρικές. Και για μένα αρκεύουν τα βαζάρκα. Τι μου διάτε για να σας τους δώσω. Μαρούλα, αυτό μπορεί να θεωρηθεί πολιτικός εκβιασμός. Εμείς τι θα το ονομάσουμε. Πολιτική συναλλαγή. Άμα ρε. Επίστευσε και εσένα. Εγώ δεν πείθομαι τόσο εύκολα, Σίμωνα. Δύσκολα, εύκολα επίστηκες. Άρα υπάρχει λογική στη σκέψη της Μαρούλας. Εγώ δεν θωρώ καμιά λογική. Δεν βλέπεις τη λογική, Σίμωνα, διότι η Μαρούλα δεν μπορεί να εκφράσει τη λογική της με λογικούς συγκεκριμένους και γενικώς αποδεκτούς όρους της πολιτικής ζωής. Εγκατάλαβες? Όχι ακόμα. Σίμω, παρακολούθαμε. Παρακολουθάς με? Παρακολουθώς. Το Μάιο έχουμε βουλευτικές εκλογές. Συμφωνεί? Έχουμε βουλευτικές εκλογές. Είναι ανάγκη να συμφωνήσω εγώ για να έχουμε βουλευτικές εκλογές, αφού είναι αποφασισμένο. Είσαι αρνητικά προκατηλημένος, με διακόπτεις διαρκώς και δεν παρακολουθείς τον ρυθμό των σκέψεων μου. Μην με ρωτάς, να με απαντώ, να με σε διακόπτω. Οι ερωτήσεις μου, Σίμωνα, είναι διαπιστώσεις, τις οποίες διατυπώνω για να σου κάνω πιο καθαρά το πανέξυπνο σχέδιο της κυρίας Μαρούλας και το οποίο σχέδιο τονίζει ότι το Μάιο τέρμα. Έχουμε βουλευτικές εκλογές. Αυτές οι βουλευτικές εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί όμως είναι αυτές οι βουλευτικές εκλογές πάρα πολύ σημαντικές? Να απαντήσω? Δεν χρειάζεται, γιατί απαντώ εγώ πάρα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές, γιατί ακολουθούν οι προεδρικές. Ύστερα από 3 χρόνια. 3 χρόνια τα οποία περνούν ευκόλως και πολύ γρήγορα, κύριε Σίμωνα. Και όποιος και να κερδίσει, όποιος πάρει τις περισσότερες έδρες στην Βουλή, η ΟΚΑ 400, κατά το σχέδιο της φτωχής πλην έξυπνης Μαρούλας. Στράγγισε, δεν μας ταράζεις καλά. Γιατί? Ήταν ρε που μια λαλής μας διάφορες αυτές και που η άλλη λαλής μου η ΟΚΑ 400. Αν πω, παρακολουθείς καθόλου τις πολιτικές αναλύσεις από τηλεοράσεως ή αλλάστης κανάλι? Προλαβαίνω. Γιατί χαλασμένο το κοντρό σου? Παίρνει με ο ύπνος. Είναι γι' αυτό που δεν θα κάνει χαΐρην του ως ο τόπος, κύριε Πάμπο. Δεν καταλαβαίνει. Παίρνει ο ύπνος εμένα, δεν θα κάνει χαΐρην ο τόπος. Βεβαίως, διότι δεν παρακολουθείς το βάθος, την ουσία των πραγμάτων. Τα βάθος, ρε. Τις προεδρικές, Πάμπο. Έχουμε στην Κύπρο σύστημα προεδρικό. Δεν ξέρω, τα φορές σου το προεδρικό καημέρα. Ό,τι θέλει, ας αποφασίσει η Βουλή. Η κυβέρνηση θα κάνει κεφαλής της. Μα σοβαρό μιλάς? Βεβαίως. Άρα πρέπει να κερδίσεις τις προεδρικές εκλογές. Για να κάνεις κυβέρνηση. Να πούμε τη Μαρούλα να απομείνει να έρθουν οι προεδρικές και να βάλει γάρο. Όχι, Πάμπο. Τώρα στις βουλευτικές τα κόμματα τα μεγάλα θα δουν, θα μετρήσουν τα κουκιά τους και θα δουν με ποιους θα κάνουν μετά συμμαχίες να πιάσουν ψήφους που τα μικρά κόμματα για να κάνουν κυβέρνηση. Κουτσά. Μα η Μαρούλα δεν έχει κόμμα, ρε. Η Μαρούλα θα αποφασίσει για ποιος είναι ο πρόεδρος, κύριε Πάμπο. Μα η Μαρούλα. Βεβαίως. Θα χρειαστούν τα μεγάλα κόμματα τους ψήφους του μικρού κόμματος της Μαρούλας. Μαρούλα, ρε. Ρε ο Σίμος, ρε ο Σίμος, εν το πνεύμα της αντιλογίας, ρε. Να κάτσουμε να ακούμε το Σίμο, ρε. Μια ημέρα να κατεβώ στο παζάρι 3.000 ψήφους συνάω τους. Α, πάμε και Σαλαμίου, ρε Άδαμα, να τους μιλήσουμε ρούλους, ρε. 343 ψήφοι Σαλαμίου, ξέρεις το. Και καλά να μας τους δώκουν ούλους. Ούλους ως τον ένα, άμα πάμε και καλοπιάσουμε τους να μας τους δώκουν καλό. Α, πιάμε και τον άλλο, κατά να σταυροκώνουν, να πιάμε να γίνουμε και ποιοι, ρε. Να βγούμε κάθε και να βγούμε πόλες της ριζογούντα, ως γυρίσουμε ρούλους, ρε κουμπάρ. Α, τους πούμε για από τους φίλους μου όλους τους εφέδρους στην ιστορία και εμένα τους πάρω και λίγα νουκάνη, καλή ζιβανία, λίγα κρασούτια και με τα πληρώσει η Μαρούλα, αν την ψηφίσουν. Έχει τίποτα άλλο. Και ο παππούς σου. Και έτσι ο παππούς σου. Ο παππούς μου ο Αβραδάμος ψηφίζει Μακάριο. Κόμμα. Κάναμε τους 500 μάνι μάνι. Αναλάβω και το γυναικείο φίλο, άλλο 500, βάλε 600 να είμαστε πάντα box. Πόμπα, να βγει. Δεν ξέρω. Και θέλω να βγω, ρε παιδιά.
Κατηγορεί Μαρούλα, κάνουν μια καμπάνια να βγάλω άλλη μια γυναίκα στη Βουλή. Αδάμα μου, για να βγει γυναίκα στη Βουλή πρέπει να είναι είτε κόρη Προέδρου, είτε γυναίκα πρώην Προέδρου, είτε κόρη υποψήφιου Προέδρου που το γελάσαν και νεύκηκε. Έπιασα το υπονοούμε. Η Μαρούλα είναι καμένο χαρτί, είναι τέλειωσε. Αφού λέει πελάρες. Γίνεται να υποβάλει υποψηφιότητα, έτσι να γυρίσει, έτσι θέλω να βγω, έτσι θέλω να βγω. Αυτό είναι το σχέδιο τη Τουτουνή, ένα σατανικό σχέδιο. Εγώ είπα σα το μια άρκη. Αμάνα μου, μάνα μου, μάνα. Αμάνα μου, μάνα. Έμεινε μα ο κόπο. Άντε ρε, τι υπερβολέ κόπο και κόπο, είναι να μου κάνετε το κουβέντ. Σίμωνα, κουβέντε για σέναν τούτα. Η προετοιμασία, η οργάνωση, τα επιτελεία. Ποια επιτελεία, δάμου. Τα επιτελεία που προετοίμασα εγώ, ξενάκι. Τα προεκλογικά επιτελεία που θα εργαστούν. Ποιους έβαλες μέσα να πούμε. Ονόματα ένεκαμα ακόμα, οργανόγραμμα ένεκαμα. Σύσε το. Μπράβο Σίμω. Μπράβο, έτσι απλά. Σύσε το. Δουλειά νημερό, ξενύχτια. Σύσε το και τέλειωσε να. Εδώ μιλούμε για ευρεία προεκλογική καμπάνια στυλ Αμερικάνικο. Όχι για την ισοπαλία, επρόβλεψα. Τι να μου λαλείς, σύσε το. Τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Ομιλίες, τέσσερις ομιλίες που έγραψα. Μα να μιλάτε εσύ. Όχι, έγραψα για τη Μαρούλα. Να τις πει η Μαρούλα. Ξέρει η Μαρούλα να γράφει ομιλίες. Γιατί αν δεν τα λέει, ξέρει. Τι έτσι. Να τις πετάξουμε, να πάσει, να δει κατ' οναδίκο, να μην τις ακούσει κανένας. Η θέτε ρε Αδάμου, να μέθει, κι άλλο να δούμε. Να με θωρείς. Σίμω. Να μπορεί. Θα κατεβείς εσύ στον λαό. Ποιο λαό ρε Αδάμου και λαό ρε τώρα, αν είμαι μέσα στον λαό και να κατεβώ στον λαό, εδώ λαό. Είσαι μέσα στον λαό Σίμωνα και κυνηγάς την Πέρδικα. Δεν κατάλαβα ρε, εξενάκουσες εσύ μηχανικό να γίνει βουλευτής. Γιατί ένα λεπτό ρε Σίμωνα με, μηχανικός και γίνει και πόντο βελονιστή, η πιο δύσκολη δουλειά του βουλευτή. Πάσε περλό ρε, να φωνάζουν συνόπως τους γιατρούς όλους εφάμεν του τη δουλειά τους. Σίμωνα, ξέρεις ποιος εξελέγει δημοτικό σύμβουλος στο Ρίο ντε Ζανέιρο. Λάμε, εγώ αν ξέρω ποιο είναι σύμβουλο στη χώρα, ρε, να ξέρω ποιο είναι ο σύμβουλο ιστορία. Ποιο είναι ο κυρία μου. Ο μηχανικό του πίσω δεξιού τροχού του Μπαριτσέλο τη Φόρμουλα 1. Δεν βρέθηκε καλύτερο. Ο κόσμο θέλει ανθρώπου του λαού, λαϊκού ηγέτε, Σίμωνα. Έδαμο, εγώ είμαι από έτσι κουβέντα, αλλά κατηγορείτε με για κομμουνιστή. Άλλοι λαϊκοί ηγέτε που εννοεί εσύ ξενάκι, και άλλοι που εννοώ εγώ. Εδέχτουρε, Σίμω. Εδέχτουρε να σε δείχνουν τη τηλεοράση και ράδια. Ποιο είναι εσύ που σα αρέσει η τηλεοράση. Σίμωνα, τώρα να λούμε μπελάρα ή να σοβαρευτούμε. Είναι καλή, σοβαρή κουβέντα που σου λέει, αγαπητέ μου. Θα πηγαίνει και ταξίδια. Τι ταξίδια. Για να λύσει το Κυπριακό. Φίλε, μου να πάνε όλοι σε ταξίδια να λύσω το Κυπριακό. Για να μην λύνονται και να μου μουρμουρούν, για να φωνάζουν, για να μπερτέψω. Γιατί πόσοι που τούτου όλου εμπερτέψαν να μπερτέψει εσύ. Εγώ δεν θέλω να κάνω ταξίδια, ρε, πια παντού. Γενεύει είναι πίες. Ρε Σίλη, μα είναι γενεύει ρε. Βρεις δεν είναι πίες. Ξέχασε τις πελάρες του ξενάγη μπάμπο μου. Εμείς θα σε κάνουμε βουλευτή. Και ποιος σας είπε ρε παιδιά ότι θέλω να γίνω βουλευτής εγώ. Όταν σε πιέζει ο λαός δεν μπορείς να αρνηθείς την ψήφο και την εκπροσώπηση του μπάμπο. Ποιο λαό. Εμείς. Ο λαός απαιτεί την δική σου προσφορά. Ναι, έτσι είναι μπάμπο μου. Πρέπει να λαγωγείς την προσφορά σου εσύ. Αφού θέλουμε λαϊκούς ηγέτες που είναι το Μποτζίνος που εννοεί ο Αδάμος. Εγώ είμαι λαϊκός, ρε. Είσαι ρε λαϊκός, κανένα που είσαι αριστοκράτης. Θες το κυλίκι σου. Εβάλε σου. Δεν μπορώ εγώ, λεβέντη μου, εγώ τις επιχειρήσεις μου, αν δεν σας αφήκω και να βουρώ τα βουλευτηλίκια. Έχει δίκιο να τα φορέ. Αφού είπαμε λαϊκόν άνθρωπο, να βρούμε τα κεφάλαια πάλι. Έτσι εγώ τη δουλειά μου θέλω να βάλω, είμαι ευχαριστημένο, δεν με κόφτω. Άντε ρε πάμπο, για όνομα του Θεού, ποιον να βάλουμε τώρα, αφού η προεκλογική εκστρατεία είναι έτοιμη. Θέλουμε μόνο υποψήφιο. Ευκάτε στους δρόμους και στις πλατείες να βρείτε ηθοποιούς. Τώρα αν τις μόδες να φκένουν και οι βουλευτές. Άντε, παρετάτε με. Ελάτε να γραφτείτε. Να βγάλεις λαγείο, Μαρούλα. Εν ηλίστα, δάμα μου. Κι όνους που να σάσω, άμενε να γίνω υπουργός. Έλα, ξενάκι μου, πρώτος εσύ. Όμα, πρώτος έθελο, όχι πρώτος, κύριε Μαρούλα, άλλος. Άντε πάμπο εσύ. Εντάξει, Μαρούλα, ύστερα γράφουμε γκράφω, παίρνω τώρα. Ένα ανάγκη να αρκέψει που μάτρε, Μαρούλα. Αφού είναι εσάς που σας θέλω πρώτους στον κατάλογο, ρε. Για να μας σάσεις πρώτους. Και να τους σάζεις με τη σειρά μου να γραφτούν, δηλαδή. Να τραβήσω κλήρων, κύριε Σίμω. Έτσι, για να μην έχει κανένας παράπονο να αξιοκρατία. Αφού είναι να τραβήσεις κλήρων, δεν έχει πρόβλημα. Όπως και να γραφτούμε, όποτε και να γραφτούμε, το ίδιο πράγμα. Ρε, μα
Βαρύ σας ο κόπος ρε, να βάλετε έναν όνομα. Να πιάσω την κολανόφκερη και να την πάρω στα ξένα τα πλάσματα. Γιατί να γραφτεί κανένας και κανένας άλλο και βοήθηκες. Γιατί να μην γραφτεί. Είσαι καμένο χαρτί ρε Μαρούλα. Να που είμαι. Πέντε ρε εδώ. Δεν γίνεται ρε Μαρούλα, κατεβαίνεις εκλογές και να λαλείς εγώ δεν θέλω να φκώ. Αφού το πρόγραμμα μου γέμου τούτο. Ρε Μαρούλα, να πάμε ψυχός μας χαμένος, μάνα μου. Δηλαδή που τον διάδες τους άλλους εγκερδισμένος. Μαρούλα μου, εάν δεν συμφωνήσεις με τη βασική αρχή να κατεβείς και να διεκδικήσεις τις εκλογές, δεν κάνεις εσύ για έτσι πράγμα. Ρε, οι άλλοι είναι καλύτεροι. Αλλάξετε όλη γνώμη, να. Και εσύ ρε ξανακεί. Εγώ δηλαδή ότι... Μα πού δεν θέλεις να φκείς, κυρία Μαρούλα. Μασάτε τα λόγια σας ούλια. Ρε Παμπό. Εσύ να δώσεις το ψήφο σου στο κατεστημένο, ρε. Μένα, μου απαντάς. Όχι, θα το δώσω στο κατεστημένο, Μαρούλα. Αλλά, να βγάλουμε δικό μας βουλευτή. Αφού είναι οι γενέζιες βουλευτίνες, είναι και της μόδας ακόμα. Ναι, τώρα, Μαρούλα, της μόδας είναι άλλη. Κι άλλη. Καλλιτέχνες, ας πούμε, ηθοποιοί. Και μπορεί να τους θα βρείτε εσείς τους καλλιτέχνες, ρε. Όχι, κυρία Μαρούλα, τώρα θα προσβάλλεις μας. Έχουμε καλλιτέχνες και ηθοποιούς γύρω μας, ας πούμε. Μαρούλα, εδώ. Ρε, ρε με πελάνετε. Ρε, χάσετε τέλεια τον νου σας, δεν μπορώ να φυρτώ. Ρε, να βάλετε το ξενάκι για βουλευτή, ρε. Κάμνιο ξενάκι για βουλευτής, ρε. Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι.